Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η διαφορετικότητα στον τρόπο άσκησης εξουσίας έχει να κάνει κατά βάση με ένα εσωτερικό φιλοσοφικό ερώτημα και μία αναζήτηση. Εάν θες ή δεν θες ο άνθρωπος να είναι στο επίκεντρο, εάν θες ή δεν θες να επανέλθουν οι ηθικές αξίες στην κοινωνική και οικονομική ζωή του τόπου, που αυτές ήταν που έφεραν τον τόπο εδώ. Η σημερινή κρίση, η κρίση των τελευταίων ετών, είναι μια κρίση ηθικών αξιών. Και σε αυτό απαντά η διακυβέρνηση από την κυβέρνησή μας. Υπήρξε μια πολύ μεγάλη ζέση και επιθυμία από πλευράς μας να περιορίσουμε δραστικά τις δαπάνες της χώρας για την εξυπηρέτηση του δημοσίου χρέους για ένα και μόνο σκοπό, για να εξοικονομήσουμε πόρους προς την κατεύθυνση εξανθρωπισμού της ελληνικής κοινωνίας και της δημόσιας ζωής του τόπου. Συγχωρέστε με, αλλά αυτό δεν το είδα τα παρελθόντα έτη. Ακούω πολλά για τα πλεονάσματα. Μόνο που αυτοί που μιλούν για τα πλεονάσματα του 3-3,5% και εν το μέλλον 2% ξεχνούν ότι στο μεσοπρόθεσμο των ημερών τους είχε συμφωνηθεί μέχρι το 2030 4,5% εξοδοτικό πλεόνασμα. Επίσης είχε συμφωνηθεί ότι μέχρι το 2019 θα υπήρχαν συν 10 μονάδες του ΑΕΠ της χώρας σε πλεονάσματα, σημαίνει 20 δις. Συμφωνούμε όλοι μας ότι αν αύριο το πρωί είχαμε τη δυνατότητα να μειώσουμε τη φορολογία, θα το κάναμε. Με δίκαιο τρόπο και εξομαλυντικό πράγματι. Και προς τους εμπόρους επιχειρηματίες, αλλά και προς τους ιδιώτες ή δημοσίους υπαλλήλους. Ανάλογα με τις κοινωνικές προτεραιότητες. Όμως, για να το κάνεις αυτό, πρέπει να δώσεις πρώτα μία μάχη. Την οποία μάχη τη δώσαμε εντύμως και τη φτάσαμε μέχρι τα όρια. Για να μειώσουμε ακριβώς κατά 20 δις τις απαιτήσεις που ακριβώς μας οδηγούν. Των δανειστών που ακριβώς μας οδηγούν στο να εφαρμόζουμε μια δημοσιονομική πολιτική και να εξασφαλίσουμε ένα δημοσιονομικό χώρο για να εφαρμόζουμε κοινωνική πολιτική. Και για να καλύψουμε τις πληγές. Τις πληγές που δημιούργησε μια πολιτική των παρελθόντων ετών. Πληγές από ανασφάλιση στους πολίτες, συνανθρώπους μας. 2,5 εκατομμύρια που ήταν εκτός του ασφαλιστικού και συστήματος νοσοκομιακής περίθαλψης. Πληγές που δημιούργησε η 1,5 εκατομμύριο άνεργοι, τους οποίους μειώσαμε κατά 270.000. Πληγές που δημιούργησαν τα 50 περίπου δις που μειώθηκε ο εθνικός πλούτος, τον οποίον για πρώτη φορά φέτος θα επαυξήσουμε μετά το 2008. Για πρώτη φορά, το επαναλαμβάνω, φέτος θα επαυξήσουμε μέχρι το από το 2008 κατά περίπου 3 δισεκατομμύρια. Θεωρώ ότι αυτοί οι οποίοι κάνουν κριτική, εγώ καταρχήν, επειδή ο ίδιος είμαι καλόπιστος, θέλω να τη θεωρήσω καλόπιστη και την κριτική, θα πρέπει να δουν με μεγάλη προσοχή το γεγονός ότι τα παρελθόντα έτη ποτέ δεν προσθέθηκε ούτε ένα ευρώ στο ΑΕΠ της χώρας και φέτος θα προσθεθεί. Λένε, είχατε υποσχεθεί και είχατε προμηνύσει ότι θα πετύχετε, παραδείγματος χάρη, να προσθέσετε 3,5 δισεκατομμύρια και πετυχαίνετε 3 δις. Μα η οικονομία είναι ένα δυναμικό πεδίο. Και δεν διαλέγεσαι και δεν συναναστρέφεσαι μόνο σου με τα παιδεία τα οικονομικά. Έχεις και αντίρροπες δυνάμεις. Έχεις να αντιπαρέλθεις τα προβλήματα, τα καθημερινά, τα κοινωνικά, τα πολιτικά, τα διεθνή. Και όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, τη θετική τροπή δηλαδή που παίρνει η χώρα, χωρίς να εξοραίζουμε τα πράγματα, τα πετύχαμε με ένα και μόνο μέσο ουσιαστικά. Με το μέσο γεωπολιτικής αναβάθμισης της χώρας. Τίποτα από όλα αυτά, τα θετικά και άλλα πολλά, τα οποία δεν μου επιτρέπεται από τον χρόνο να περιλάβω στις σκέψεις μου, δεν θα είχαμε πετύχει αν δεν είχαμε θέσει ως κεντρικό σημείο της δικής μας πολιτικής την γεωπολιτική αναβάθμιση της χώρας και την αλλαγή του γεωπολιτικού διπόλου υπέρ της Ελλάδας μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας. Αυτό πλέον είναι φανερό. Το λέγαμε από το 2015, κάποιοι μας δηλωρούσαν, όμως πλέον έχει γίνει φανερό. Και έγινε ακόμα πιο φανερό όταν το 2017, φέτος δηλαδή,
το καλοκαίρι, Μάιο και Ιούνιο μήνα, επετεύχθη αυτό το οποίο επιθυμούσαμε και ζητούσαμε από το 2014 και οι ανεξάρτητοι Έλληνες και ο ΣΥΡΙΖΑ ως μέσο για να μπορέσουμε να αλλάξουμε το δημοσιονομικό βηματισμό της χώρας και να δώσουμε περισσότερους πόρους προς τον κοινωνικό τομέα. Τι δηλαδή, να προσαρμόσουμε ουσιαστικά τις πληρωμές της χώρας προς τις δυνατότητες ανάπτυξής της, προς τις επιδόσεις ελληνικής οικονομίας, δηλαδή τη ρήτρα ανάπτυξης. Μα η ρήτρα ανάπτυξης εφαρμόστηκε το 1953 με τη συνθήκη της, του Λονδίνου για τη Γερμανία, με τη συνένεση των ΗΠΑ, με τη συνένεση της Γαλλίας, με τη συνένεση της Ελλάδας και άλλων πολλών συμμαχικών δυνάμεων, για να μπορέσει να εξανθρωπιστεί η γερμανική κοινωνία. Και ήρθε η ώρα να διεκδικήσουμε τον εξανθρωπισμό της ελληνικής κοινωνίας. Και αυτό κάνουμε. Ναι, αλλά αυτό το πετύχαμε. Ήδη πετύχαμε τη δέσμευση ότι θα πρέπει να αναθεωρηθούν ουσιαστικά οι δημοσιονομικοί στόχοι της χώρας με τη ρήτρα ανάπτυξης. Είναι αυτό που θα μας δώσει το δημοσιονομικό πλεονέκτημα για να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε μια διαφορετική κοινωνική πολιτική που ήδη εφαρμόζεται από σήμερα. Ας μην ξεχνούμε ότι εκτός από τους 2,5 εκατομμύρια ανθρώπους που απέκτησαν πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση, στην νοσοκομιακή περίθαλψη, στη φαρμακευτική αρρωγή, υπάρχουν και άνθρωποι, οι 270.000, που λένε κάποιοι αμείβονται με μειωμένους μισθούς. Προφανώς και αμείβονται πολλοί από αυτούς με μειωμένους μισθούς. Δεν θα κλείσουμε τα μάτια μας στο πρόβλημα, αλλά είναι καλύτερα από το να μην αμείβεσαι καθόλου. Πρέπει να ξαναμπείς, να ξαναενταχθείς στην κοινωνία. Και για να αυξήσεις τους μισθούς, πρέπει να αυξήσεις το ΑΕΠ. Και αυτό κάνουμε από φέτος. Αυξάνουμε το ΑΕΠ της χώρας για πρώτη φορά. Και θα πούν κάποιοι, μα το κάνετε αυτό χωρίς να έχετε νοικοκυρέψει τον προϋπολογισμό της χώρας. Ακούω φωνές που λένε για κρατισμό. Και πώς ο κρατισμός, κυρίες και κύριοι, μπορεί να ευθυγραμμιστεί από τη μία πλευρά αυτός με τον πρώτο μεταπολιτευτικό προϋπολογισμό της χώρας του 2016 που έκλεισε όχι με πρωτογενές πλεώνασμα, αλλά με δημοσιονομικό πλεώνασμα κατά 0,7. Με λίγα λόγια, για να μας καταλαβαίνουν οι Ελληνίδες και οι Έλληνες, ήταν ο πρώτος προϋπολογισμός που ήταν ισόρροπος. Ήταν ισόρροπος, κυρίες και κύριοι, και θα είναι και αυτός ισόρροπος του 2017. Αυτό σημαίνει ότι όλα αυτά τα πράττουμε με νοικοκύρεμα. Και λένε κάποιοι, μα είσαστε μάγοι. Όχι, δεν είμαστε μάγοι. Αλλά θα σας δώσω ένα παράδειγμα και κλείνω με αυτό, κυρία Πρόεδρε, σας ευχαριστώ για την αναδοχή σας. Από τον χώρο, τον πολιτικό χώρο στον οποίο ηγούμε, δηλαδή εννοώ τον χώρο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Κάποτε γινόντουσαν έργα με εκπτώσεις 4% και τώρα γίνονται τα ίδια έργα με εκπτώσεις 45, 50 και 55%. Ας μη συζητήσουμε που πηγαίναν τα υπόλοιπα πλεονάσματα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε και εμείς. Το λόγο έχει τώρα η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Ιγκλέζη.